Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το πιστό του Αγίου Νικολάου, όπως είμαι αλπινίστης και Σομάλια Pirates, έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Master League. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το match και το τζάμπολ γκάζει νικητές της αλπινίστης, οι οποίοι είναι στην πρώτη επίθεση. Να βρει και στο ταμπλό και πέσει στο μοσάσιελια του Καράβη. Πάμε να δούμε λίγο πεντάδες. Μακρινός, Μαγκανιάρης, Παπαντονίου, Σικάρης και Καράβης για τους γηπεδούχους. Ενώ από την άλλη έχουμε Τούλη, Παπαϊλιού, Παπά, Σταματέα και Στραβοχεράκο. Χωρίς κάποιο αποτέλεσμα, οι πρώτες δύο ευκαιρίες των αλπινιστών στο σημερινό μάτς. Πάω πέρα στον Παπά. Πρωτοματικό για τους αλπινίστες, οι οποίοι στην πρεμιέρα τους ηττήθηκαν από τους γκουρούντες με 72-67, ενώ 0-1 έχουν και οι πειρατές, οι οποίοι έχασαν από τους Miami Heat στην πρώτη αγωνιστική με 64-69. Ας έχει ο Παπάς. Ευκαιρία τώρα για επίθεση των γηπεδούχων, η μπάλα έξω, εκείνο ο Μαγκανιάρης θα πάρει το τρίποντο, αστοχή. Αλλά καταλήγει εκτός, το 0-0 παραμένει. Πιέσει ψηλά τώρα από τους γηπεδούχους. Πάνε όμως οι πειρατές και φτάνουν και μέχρι το καλάθι. Ο Παπαϊλιού θα ανοίξει το σκορ. Το 0-2. Τράβης. Κάνει το βήμα πίσω για δύο, είναι το σούτ, αλλά είναι και άστοχο παράλληλα. Έρβολη προσπάθεια. Αλπινίστες παραμένουν στο 0. Πιέζεται το Ντούλης, αλλά βρήκε την πάσα στον Παπά. Παπαϊλιού θα πάρει το δίποτε και το βάζει. 0-4. Και πάλι ο ίδιος σκοράρει για τους φιλοξενούμενους. 4 πόντι όλοι από τον Παπαϊλιού. Μαγκανιάρης. Παπαντονίου. Σικάρης θα γυρίσει και θα σκοράρει το πρώτο καλάθι των Alpinist στο μάτς 2-4. Σταβοφιεράκος. Ωραία η πάσα για τον Παπά, όλα τα λεφτά για τους του Παπαϊλιού. 2-6. Σικάρης, του φύγει μπάλα, αλλά έφτασε στον Μαγκανιάρη. Επιθετικό φάουλ τώρα στον Στραβοχεράκο. Μπάλα επιστρέφει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Η πίεση συνεχίζεται από τους αλπινίστες. Τι παίχτη βρήκε τον Τούλη. Ο Σταβοχεράκος. Παπάς πάει προς τα μέσα. Δεν θα μπει η μπάλα στο καλάθι. Καράβης. Παίρνει μια δύσκολη προσπάθεια. Θα βάλει το καλάθι για το 4-6. Παπαϊλιού. Είχε λίγο χώρο για να πλησιάσει. Δεν τα κατάφερε. Παπάς έχει πάρει θέση μπροστά από τον αντιβαλό του. Έτσι με πλάτη, τεκάρει τις επιλογές. Τελικά εκτελεί ο ίδιος. 4-8. Μαγκανιάρης. Σε σετ παιχνίδι τώρα η Alpinist. Μαγκανιάρης θα κερδίσει το φάουλ. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Είναι το δεύτερο. Το πρώτο μαδικό, με συγχωρείτε, των φιλοξενούμενων. Και έχουμε και βόλες τώρα για τον Μαγκανιάρη. Πέντε οχτώ.
Μαγκανιάρης θα βάλει και την δεύτερη για το 6-8. Πίεση έφερε αποτέλεσμα τώρα για τους γηπεδούχους. Αλλά θα γίνει το λάθος στην συνέχεια. Μαζεύει ο Τούλης. Ο Παϊλιού. Βάλα στα δεξιά στον Τούλη. Ήταν και τόσο καλή πάσα για τον Καλφαγιάννη, ο οποίος έχει περάσει το μάτς. Δεν γλίτωσαν το λάθος οι φιλοξενούμενοι. Ο Παντωνίου. Σουτ από μέση απόσταση, άστοχο όμως από τον Γούλα. Καλφαγιάννης κατεβάζει. Μπαλά στον Παπαϊλιού. Του δίνει επιλογή για σκρίνο Σταματέας. Στον Στραβο Πιεράκο, ο οποίος κέρδισε το φαουλ. Στραβο Πιεράκο στην επαναφορά είναι ο Καλφαγιάννης. Πάει στην προσπάθεια, η μπάλα στο σίδερο και έξω. Μαγκανιάννης τώρα ανεβάζει ταχύτητα. Μπάλα στην Αθήνα, την πλευρά. Όπου είναι ο Παπαντονίου έχουμε. Φάουλ αμυντικό από τον Παπαϊλιού. Μαγκανιάννης οργανώνει ακόμα μια επίθεση. Θα εκτελέσει για τρεις καθοστά ξεχωρά αντιπαλός του. Στάθηκε άτυπος όμως εδώ. Σταματέας, σταμάτησε την τρίπλα. Αλλά πέρασε το κέντρο. Αλλά έγινε και το κλέψιμο στη συνέχεια. Φτάσε μέχρι το τέλος ο Μακρινός, αλλά δεν μπορούσε να σκοράρει. Αρκετά γρήγορο το παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Όποτε βρίσκουν ευκαιρία τρέχουν και οι δύο ομάδες στο ανοιχτό γήπεδο. Ενώ έχουμε και μία διακοπή τώρα για το πρώτο time-out της αναμέτρησης. Ο Παπαϊλιού είναι τώρα στημένος στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Θα βάλει την πρώτη για το 6-9. Έκτος πόντος του Παπαϊλιού στο μάτς για το 6-10. Είναι μόνος στη φάση ο Γούλας, μπορείς να πετύχει κάτι. Παϊλιού πετάει την μπάλα στο σώμα του Λιμπερόπουλου, εκείνος ακούμπησε τελευταίος. Είναι επαναφορά τώρα οι πειρατές. Ο Πιεράκος τον έχασε αντίπαλη άμυνα, κατάφερε να πετύχει το καλάθι, να κερδίσει και το φάουλ, 6-12. Ωραία η κίνηση του Στραβοπιεράκου, ο οποίος ευνηδίασε την άμυνα των Alpinists. Άρα επιστρέφει το μάτς για τους γηπεδούχους. Ενώ από την άλλη επιστρέφει ο Παπάς στο παρκέ. Θα βάλει για το πολύ. Για το 6-13. Απόσταση 7 πόντων πλέον για τους Σομαλούς πειρατές. Μπερόπουλος το σκέφτηκε για λίγο. Βάζει πλάτη τώρα τον Παπά, ψάχνει την πάσα δυνατή. Τελευταίος ακούμπησε ο παίκτης των φιλοξενούμενων, ο Παπαϊλιού. Μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου. Είναι ο Λιβερόπουλος. Παίρνει τον Καράβι. Πάσα πίσω από την πλάτη, η οποία δεν πέρασε, τελείωνε δύο χρόνους για την επίθεση των Άλμπινις. Παπαϊλιού πιέζεται. Παπάς, με συγχωρείτε, ο Καλφαγιάννης είναι. Τώρα είναι ο Παπάς, που σε αφήνει έξω. Παπαϊλιού, θέλει να παίξει και πάλι με τον Παπά, έχουν γίνει 3 δευτερόλεπτα. Yeah.
Καράβη και φίλος Μεξιράδης τον Κυριακίδη. Καράβης πάσα πίσω από την πλάτη για τον Λιμπερόπουλο, ανενόχλητος εκείνο σε εκτέλεση για τρεις, δεν το βάζει. Ο rebound στα χέρια του Παπαϊλιού, ο οποίος βέβαια ωραία περιστροφή ξεφεύγει και πάει και μέχρι το αντίπαλο καλάθι και θα κερδίσει το φαουλ. Λίγο έλειψε να πάρει για το maximum από τη φάση, ενώ η στράτη για το χειροκρότημα αυτής συμπαίκτες του. Παπαϊλιού, ο οποίος θα ξαναπάει τώρα στην γραμμή νωρίτερα. Ευτυχίστηκε και στις δύο προσπάθειες του από την γραμμή της φιλανθρωπίας, ενώ συμπληρώθηκαν και τα ομαδικά από την πλευρά των Alpinis. Θα χάσει αυτή τη φορά την πρώτη βολή. Βάζει τη δεύτερη, 6-14. Καράβης. Κυροβούλας. Αλλά έξω στον Λιμπερόπουλο, από εκεί που το έχασε νωρίτερα, το βάζει τώρα. 9-14. 1-39 ακόμα στην πρώτη περίοδο. 5 πόντι χωρίς δύο ομάδες. Παπάς πήγε πάνω του, ο Καράβης έκανε το κλέψιμο. Θα πάρει τώρα και την μπάλα για τον ευνηδιασμό και θα σκοράρει. 11-14. Και έκλεψε και σκοράρε ο Καράβης. Θα έκανε όλα σε συγκεκριμένη φάση. Ο Ματέας αφήνει στον Καλφαγιάννη. Ανάμεσα από το δύο βρήκε την πάσα. Παπαϊλιού. Έχουμε νέα 3 δευτερόλεπτα τώρα από την πλευρά των πειρατών. Μπάλα πρέπει να πάει στο πλάι. Θα δεχτεί την τάπα ο Καράβης από τον Παπαϊλιού, 44 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Παπαϊλιού χάνει, κυνηγάει, δεν θα προλάβει την μπάλα, κοινό λάθος. Ακόμα ένα για τους σομαλούς πειρατές. Γρήγορα, γρήγορα επιστρέφουν στην επίθεση οι αλπινίστες. Κυριακίδης από τα δεξιά, δεν θα σκοράρει. Κατέβασε ο Καλφαγιάννης και άφησε τον Παπά, του δίνει ξανά εκείνος. Καλφαγιάννης με Λιμπερόπουλο, πάει και ο Γούλας για βοήθεια στην άμυνα. Παπάς πήρε, δεν ευστόχησε και καθαρίζει και το rebound η Alpinis. Ενώ έχει κάνει και φάουλο ο Καλφαγιάννης εκεί από το χέρι του. Και πέτυχε τον Λιοφαγό. Δεκατρία δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους γηπεδούχους. Καράβης στα 5, στα 4 τώρα. Καράβης θα πάρει την προσπάθεια, νομίζω αυτό θα κάνει για 3, θα σοφοδοθούν. Δέκα από έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 11-14. Δύο πεντάδες στο παρκέ για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. 11-14 το σκορ, μόλις 3 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες, με τους Somalia Pirates να έχουν το προβάδισμα από το ξεκίνημα του μάτς. Και να ξεκινήσουν και δυναμικά με τον Καλφαγιάννη να κάνει το 11-16. Θέλησαν να βγουν γρήγορα μπροστά οι Alchemist, δεν βγήκε όμως η συνεργασία. Και πάλι μπάλα στα χέρια των φιλοξενούμενων. Ματέας. Πήρε ο Παπάς, ο Βοδής βγήκε ψηλά. Αλφαγιάννης πιέστηκε, δεν μπόρεσε να υποδεχθεί την μπάλα ο Παπάς. Καράβης στον ευνηδιασμό, πάσα πίσω από την πλάτη, αλλά ήταν αρκετά χαμηλή και βρήκε και τον Λιοφάγο στην πορεία που είχε πάρει προς το καλάθι. Έτσι δεν βγήκε η συνεργασία. Από Κεράκος για τρεις, άστοχο το σουτ, Παπάς είναι εκεί για να μαζέψει και να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 11-18.
Αράβης. Υπερόπουλος. Είναι έξω, εκείνο ο Καράβης. Με 5 δευτερόλεπτα διαθέσιμα οι Άλπινις, αστοχούν. Παπάς. Αρκετές πάσες για να σπάσει η πίεση και να περάσει πάρα στο κέντρο. Ο Παγιάννης δεν μπορούσε να την συγκρατήσει. Αλλά πέρασε εκτός. Αλλαγή τώρα για τους Άλπινις, ο Μαντς, όχι, ο... ο Καρακώστας, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ο Σικάρης είναι. Εύστοχο σου τώρα από τον Γούλα. 13-18. Καφαγιάννης. Φόλ το έκανε ο Γούλας. Στο μάτσο επιστρέφει τώρα ο Ντούλης για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Κινδυνευμένη πάσα έφτασε όμως τον Παπά, ο οποίος έχει ορθεί το βλέμμα, το αφήνει έξω στον, στον Καλφαγιάννη, ο οποίος θα φτωχίσει στο σύντριον πόντων. Καράβης κατεβάζει. Μπαλά στα αριστερά στον Κυριακίδη και από εκεί στον Λιμπερόπουλο. Πήρε ο Καράβης και έφυγε με μια εκρηκτική κίνηση, έφτασε προς τα μέσα, 15-18. Και έχουμε διακοπή τώρα για time out των Σομαλών Πειρατών. Συνέχεια στο μάτς έπειτα από την διακοπή για το time out. Ωστόσο 15-18. Πάσε να πασάρει στον αέρα ο Ντούλης. Ο Παπάς θα κερδίσει το φάουλ στην συνέχεια. Έχει γίνει χαμηλά όπως λέει ο ρέφερι. Καράβης, πάσα του κατέληξε αντίπαλο. Ντούλης πήρε τη μακρινή πάσα. Έφτασε όμως τα κοπή από τον Καράβη, ο οποίος τον ακολούθησε. Παπάς τώρα δίνει τις μάχες εκεί κόντρα στους κοντύτερους. Ενώ θα βγει ακόμα μια καθαρή άμυνα από τους Άλπινις. Καράβης πέρασε η πάσα. Δεν έρθει όμως το καλάθι από τον Μακρινό. Καλφαγιάννης. Θα πας με μισμάτς. Και πάλι Καλφαγιάννης. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους πειρατές. Καλφαγιάννης πάει κοντά και σκοράρει. 15-20. Δυνατές μαχές και στις δύο ρακέτες. Με τους πειρατές τώρα βρίσκονται στο συν 5. Σικάρης πάει προς τα μέσα, θα κοπεί από τον Παπά. Ακόμα μια παρέμβαση στην μπάλα αυτή τη φορά από τον Μακρινό. Μαγκανιάρης επιστρέφει στο μάτι για τους Άλπινις, όπως και ο Στραβοκεράκος για τους φιλοξενούμενους. Στο μάτι τώρα και ο Καρακώστας για τους γηπεδούχους. Κύριο Καρφαγιάννης. Θα νικήσει τον Καρακώστα για το 15-22. Ακόμα ένα καλάθι από κοντά για τους πειρατές, οι οποίοι θέλουν να χτυπήσουν κοντά στη ρακέτα. Τρίποδο τώρα από τον Παπαντονίου, άστοχο όμως. 4-35 ακόμα για τη
λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πάσα δεν καταλήγει κάπου. Κατοχή είναι για τους Alpinis. Γκανιάρης δίνει συνέχεια στο μάτς. Θα πάρει και την προσπάθεια και θα σκοράρει. 17-22. Αυτός είναι και ο πρώτος, αυτό είναι και το πρώτο καλάθι του Μαγκανιάρη στο μάτς. Έφυγε η μπάλα από τα χέρια του Γαλφαγιάννη. Θα λες και την προσπάθεια για να κλείσει ο Βακρινός. Ο Σκαράς, με συγχωρείτε. Τώρα θα πάρει, όχι, θα πασάρει τελικά. Παπαντονίου, πάει σπανά από το lay-up. Και έχουν κερδίσει και φάουλ οι γηπεδούχοι, το έχει κάνει ο Παπαϊλιού. Πρώτο ματικό για τους φιλοξενούμενους. Άστοχη πρώτη βολή όμως από τον Παπαντονίου. Τέλος άστοχη και η δεύτερη. Αλλά θα πάει στο πλάι καθώς ο Χάμερμπουλ. Καλφαγιάννης στον Σταβοφιεράκο. Και πάλι Καλφαγιάννης. Βλέπετε πόσο δυνατά βγαίνουν για να πιέσουν οι Άλπινις σε κάθε κατέβασμα. Άστοχη προσπάθεια του Καλφαγιάννη πίσω από το 6.75. Παπαντονίου. Και ο Καρακώστας. Σκαράς. Σικάρις, με συγχωρείτε. Γυρίζει, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι όμως. Ο ίδιος επιμένει. Παλεύει και κερδίζει το φάουλ τελικά από τον Σταματέα. Είναι και το δεύτερο ομαδικό των πειρατών από δύο ομαδικά, οι δύο ομάδες. Ο Παντωνίου πήρε. Μαγκανιάρης το θέλει το σουτ, το παίρνει και το βάζει, εκτελεί για 3, 20-22. Διαφορά μειώνεται κι άλλο στο μάτς, μόλις το τίποτο πλησίασαν τώρα οι Άλπινιτς. Κερδίζει το φάουλο ο Καλφαγιάννης, από τον Καρακώστα. Είχε ξεκινήσει. Προσπάθεια του Καλφαγιάννη. Να μαρτύρεται στον ρέφερι ο Καρακώστας. Όχι, δεν είχε ξεκινήσει τελικά η προσπάθεια. Και ο Καλφαγιάννης. Έχουμε νέο φαουλ τώρα. Πάνω στον παίχτη των πειρατών. Το έχει κάνει ο Λιοφάγος. Και στο τέταρτο, αυτό των γηπεδούχων. Παπάς. Βάλει πλάτη τον Σικάρη. Παπαϊλιού δεν βρήκε κάποια πάσα, προτίμησε να πάρει το σουτ, δεν το έβαλε όμως. Και ο Μαγκανιάρης. Παπαντονίου ζητάει κάποια βοήθεια. Λιοφάγος. Μαγκανιάρης θα πάρει ακόμα ένα σου τριών πόντων, θα το βάλει και αυτό. 23-22. Διαχειρός Μαγκανιάρη, έρχεται το προβάδισμα. Με το δεύτερο συνεχόμενο δικό του τρίποντο στο μάτς. Το σκορ πάει στο 23-22. Σικάρης θα κλέψει πριν η μπαλαφρά στον Παπά. Μαγκανιάρης θέλει να παίξει με τον Σικάρη, δεν τα καταφέρνει. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο δίλεπτο πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Οι Άλπινις έχουν καταφέρει να πάρουν το προβάδισμα.
με 23-22 τώρα προηγούνται. Μαγκανιάς βγαίνει και κάνει ακόμα ένα κλέψιμο και θα φτάσει και στο lay-up 25-22. Με 8 σερί πόντους του Μαγκανιάρη, 10 βασικά από το 17-22. Οι Άλπινες έχουν καταφέρει να φτάσουν στο 25-22, ενώ έχουμε και τώρα το φάουλ. Καλφαγιάννη, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι νωρίτερα, 25-24. Θα μπει μέσα τυχερός εδώ ο Καλφαγιάννης, βρήκε και στην κορυφή του αυλό η μπάλα. 25 όλα. Παντονίου κάνει τις τρίπλες, θα πάρει και μια δύσκολη προσπάθεια, δεν μπαίνει μέσα η μπάλα. 1-25 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στη λίπασα δεν πέρασε. Παλεύει ο Ντούλης, κλέβει όμως ο Σικάρης. Γανιάρης θα δεχτεί το φάουλ τον Παπαϊλιού. Σταματέας επιστρέφει στο μάτς, παίρνει τη θέση του Παπαϊλιού, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο. Με μόλις 6 παίχτες διαθέσιμους σήμερα η Somalia Pirates. Έτσι ο coach πρέπει να κάνει μια ιδιαίτερη διαχείριση στο πώς θα αγωνιστούν σήμερα οι παίχτες, για να υπάρχουν και ανάσες. Σικάρης μετά το επιθετικό rebound θα εκτελέσει για το 27-25. Τον Παπά, τον βρήκε τελικά και σκόραρε εκείνος, 27-27. <Το-> 39 δευτερόλεπτα ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Μαγκανιάρης κρατάει. Παπαντονίου δεν μπόρεσε να πάρει τον πάσα από τον συμπαίκτη του, καθώς ήταν λίγο πιο μπροστά και λίγο πιο δυνατή από όσο θα ήθελε. Παπαϊλιού επιστρέφει στο μάτς. Ο Κέρακος θα καθίσει στον πάγκο. Παπαϊλιού παίρνει 27 δευτερόλεπτα ακόμα. Σταματέας θέλει να πιάσει τον ύπνο την άμυλα, αλλά είναι καθαρή η άμυνα του Σικάρη. Μία επίθεση τώρα για τους άσπρους. Μακρινός τον Μαγκανιάρη, 8 δευτερόλεπτα. 6 τώρα. Ο Φάγος υποπίεση θα στοχίσει, 1 δευτερόλεπτο, φιναλέ, δεν μετράει για το σουτ. Ολοκληρώνεται για το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 27-27. Επιστρέψαμε στο κλειστό του Αγίου Νικολάου, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και μόλις ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο. 27-27 το σκορ στην ισοπαλία. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Μαγκανιάρης, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο και συνεχίζει ζεστός. 30-27. Είναι και το τρίτο τρίποδο του Μαγκανιάρη αυτό. Καλφαγιάννης, παιδί στο φάουλ, Ραβοπιεράκος, Καλφαγιάννης, Σταματέας, Παπαϊλιού και Παπάς στην πεντάδα των πειρατών, ενώ από την άλλη έχουμε Μαγκανιάρη, Κυριακίδη, Σικάρη, Λιμπερόπουλο και Καράβη. Καλή πάσα του Παπαϊλιού, όμως είναι καλύτερη πάσα για τον Καράβι, ο οποίος θα την κάνει ασίς. 32-27. Προβάδισμα πλέον 5 πόντων για τους άσπρους.
Καλφαγιάννης, παίζει με τον Παπά. Γυρίζει, είδε το κόψιμο του Παπαγιού, δεν μπορούσε να το περάσει. Πάσα νέο λάθος και αδιαθμητικό φαουλ στην συνέχεια τον Στραβοκεράκο. Καράβης στη γραμμή, έπειτα από το αντιαθλητικό φαουλ. Μέσα η πρώτη, 33-27. Τελεί για την δεύτερη εύστοχα, 34-27 πλέον το σκορ. Μαγκανιάρης. Φεύγει μπάλα τα χέρια του Λιβερόπουλου. Καμπάς. Ο Καλφαγιάννης θέλει να ξεφύγει από την πίεση αλλά κάνει βήματα. Γανιάρης. Θα εκτελέσει ακόμα ένα τρίποντο, αυτή την φορά θα είναι άστοχο. Μακρινή πάσα για τον Παπά, θέλουν να χτυπήσουν γρήγορα στην επίθεση οι πειρατές, δεν τα καταφέρουν. Μακρινιάρης τώρα ανεβάζει ταχύτητα, καθίζει στον Καράβη, πάσα του δεν ήταν καλή. Μπαλά όμως παραμένει στους αλπινίστες. Λιβερόπουλος, πήρε ο Μαγκανιάρης. Καράβης το ίσως της βολής. Ψάχνει την πάσα, δεν επιχείρησε να τσεκάρει για να εκτελέσει. Θα το κάνει ο Μαγκανιάρης, αλλά θα σωθήσει τώρα. Καλφαγιάννης, ωραία, έφτασε μέχρι μέσα. Τον έχασε για λίγο εκεί από την προσπίση ο Κυριακίδης, ο οποίος το έκανε και το φάουλ στην συνέχεια. Στη γραμμή ο Καλφαγιάννης για να βρει το πρώτο, τον πρώτο πόντο στον Σομαλών Πειρατών στο τρίτο δεκάλεπτο. Δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν μέχρι στιγμής στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι. Να δούμε αν θα τα καταφέρει τώρα ο Καλφαγιάννης στην δεύτερη προσπάθεια. Θα τη βάλει, 32-28, 34-28, με συγχωρείτε. Λιβερόπουλος. Άσου στον Σικάρη, εκείνος θα πάρει την προσπάθεια, θα καταλήξει και στο καλάθι μπάλα. Και έχει δικαίωμα για μια βολή. 36-28 τώρα. Με τον Σικάρη να είναι επιστημένος για να εκτελέσει. Σικάρης εκτελεί και την πληρωματική βολή, δεν τη βάζει. Καλφαγιάννης. Φεύγει μπροστά, κόντρα σε δύο, θα κερδίσει το φάουλ. Ο Σικάρης το έχει κάνει. Λεωφάγος. Πέρασε το μάτς τώρα για τους γηπεδούχους. Μέσα η πρώτη βολή του Καλφαγιάννη. 36-29. Μέσα και η δεύτερη. Το 36-30. Μετανιάννης δεν θα
μπορείς να πετύχει κάτι. Όλα μπροστά, γρήγορη επίθεση και εύστοχη από τον Παπαϊλιού για το 36-32. Θα μειώσουν τώρα στις 4 οι φιλοξενούμενοι. Καράβης παίρνει την προσπάθεια και με ταμπλό να σκοράρει. Επέτυχε κάτι, Παπαϊλιού φεύγει μπροστά. Ο Καφαγιάννης είναι με σχωρίτερ, κερδίζει και το φάουλ. Ήταν αντιαθλητικό από την πλευρά των πειρατών. Μια ένταση τώρα. Στο παιχνίδι ανέβηκαν κάπως οι τόνοι. Διαμαρτυρίες. Από τους δύο πάγκους και έχουμε και από μια τεχνική ποινή. Συζητάνε οι δύο διαιτητές για την φάση νωρίτερα. Και όλα είναι έτοιμα τώρα για να εκτελέσουν και οι δύο βολές του Καλφαγιάννη. Απλό έχει δοθεί το φάουλ. Θέλει τώρα την δεύτερη, θα την βάλει 36-33. Παρατήρησης από τον ρέφερη στους δύο πάγκους για τις διαμαρτυρίες, συνεχόμενες διαμαρτυρίες που υπάρχουν. Προειδοποίηση. Συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας, 36-33 το σκορ, 6,5 λεπτά ακόμα για το τελευταίο της περίοδου. Άστοχο τρίποντο του Μαγκανιάρη. Ραβοφιεράκος. Μείνει στον Παπά. Εκείνος με τη σειρά του στον Καλφαγιάννη. Παγιάννης παίζει με τον Παπά, ο οποίος έχει πάνω του κολλημένο τον Λιμπερόπουλο, η μπάλα έξω, ο Παπαϊλιού για τρεις, μέσα θα έρθει και η ισοφάριση. Διαχειρός Παπαϊλιού, 36-36 πλέον. Γκανιάρης, τον Λιμπερόπουλο, σκαστίπασα η οποία έφτασε στον Λιοφάγο. Ωραία κυκλοφόρηση μπάλα, αλλά κατάλαβε την τελευταία πάσα ο Ντούλης και έκλεσε. Καβουκεράκος, πολύ ψηλή πάσα του, κατέληξε στα αποδυτήρια. Αλλαγή τώρα για τους αλπινιστές, ο Οκτώ Βακρινός πέρασε το μάτς. Ενώ και ο Παπαντονίου επέφυξε. Μαγκανιάρης τώρα παίρνει για να οργάνωση και αυτή την επίθεση της ομάδας του. Περόπουλος προσποιείται, ωραία περιστροφή και δέχεται και το φάουλ από τον Παπαϊλιού και έχουμε και τεχνική ποινή στον παίχτη των πειρατών και τεχνική ποινή και τον Στραβοφιεράκο. Απανωτές τεχνικές ποινές τώρα. Πειρατές. Έχουμε μια ένταση τώρα στο μάτς. Στραβοφιεράκος φαίνεται να διαφωνεί με το ότι έχει γίνει νωρίτερα στην φάση. Έχουμε παιχνίδι τώρα, καθώς έχουμε συζητήσεις ανάμεσα στους διαιτητές και τους παίκτες των δύο ομάδων. Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες, το παιχνίδι έχει σταματήσει στα 5,5 λεπτά ακόμα για το τέλος της περίοδου.
Μαγκανιάρης. Είναι έτοιμο στην γραμμή. Μαγκανιάρης είναι στη γραμμή, θα εκτελέσει εύστοχα την πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. (38-36) Τώρα το σκορ, σειρά του Λιβερόπουλου. Να εκτελέσει. Λιβερόπουλος θα βάλει και τους δύο, 40-36 πλέον. Τυρατές στην επίθεση. Ο Στραβοκιεράκος κλείστηκε από τρεις, βρήκε την πάσα στον Παπά, ο οποίος θα σκοράρει για το 40-38. Έγινε το κλέψιμο από τον Ντούλη, ο οποίος κρατάει για να προστατεύσει την μπάλα αυτή στον Καλφαγιάννη. Καλφαγιάννης πάνω τον Πακρινό, που τον πιέζει. 8 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Πειρατών. Έκλεισε ο Λιβερόπουλος. 3-2 τώρα στην επίθεση. Ωραία πάσα του Λιβερόπουλου. Τρομερή ασίστ. Θα την εκμεταλλευτεί ο Γιωφάγος για το 42-38. Και έχουμε και διακοπή για time out των φιλοξενούμενων. Συνέχεια στο μάτς, έπειτα από το timeout των φιλοξενούμενων. Ο Στραβοκιεράκος κατεβάζει τώρα και ψάχνει επιλογές. Αυτό στον Ντούλη, ενώ σε έκανε ωραία πάσα για να ξαναπάρει. Στραβοκιεράκος δεν εκτελεί σωστά, ήταν λίγο πιο αδύναμο το λίγο από όσο θα έπρεπε. Μαγκανιάρης στέκεται, εκτελεί για τρεις. Παρά θα καταλήξει το Σκαλαθιού. Παγιάννης. Κάνει το φάουλ ο Παπαντονίου. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά και από τις δύο πλευρές. Γι' αυτό και ο Καλφαγιάννης τώρα είναι στη γραμμή. Αυτό και στην πρώτη προσπάθεια. Γιάννης τώρα εκτελεί και την δεύτερη έξω και αυτή 0-2, αλλά ο Παπάς θα πάρει το επιθετικό rebound και θα κερδίσει και μια δεύτερη ευκαιρία, την οποία θα πρέπει να αξιοποιήσει από την γραμμή των βολών, καθώς κέρδισε το φάουλο από τον Λιβερόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Ο Βούλας έπεσε στο μάτι για τους Αλπίνης, όπως και ο Σικάρης. Κάτσε τώρα, κάτσε εκτός. Δεν μετράει η βολή που είδατε. Είναι επανάληψη της δεύτερης, το σκορ στο 42-38. Παπάς θα κάνει το 42-39. Παπαντονίου τον Λιβερόπουλο, θα το πάρει το σούτ εκείνος και πολύ καλά κάνει. 45-39. Πήρε ο Στραβοκιεράκος. Παπάς ποστάρει, γυρίζει με το δεξί. Είναι άστοχη προσπάθεια, 3,5 λεπτά ακόμα στη τρίτη περίοδο.
Λιμπερόπουλος. Άφησε έξω, εκεί όπου είναι ο Παπαντονίου, ο οποίος θα εκτελέσει για δύο. Αστόχησε, Παπάς μάζεψε. Σταματέας. Σταμοπιεράκος. Αφήνει χέρι με χέρι στον συμπαίκτη του. Παπάς θέλει και πάλι να παίξει κοντά στον Λιμπερόπουλο. Θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. Θα πάει ξανά στην γραμμή. Νωρίτερα εξόχισε στην μία από τις δύο. Τώρα χάνει την πρώτη. Πάλι μπάλα θα πάει στον, στην γραμμή. Παπάς εκτελεί, χάνει και αυτή την βολή. Κατοχή παραμένει στους πειρατές. Ο Καρακώστας έτοιμος να επιστρέψει το μάτι για τους άσπρους. Λιοφάγος θα καθίσει στον πάγκο. Παγιάννης. Σου πάει την μπάλα ο Παπαντονίου και στη συνέχεια βρήκε και στον Γκαλφαγιάννη και έτσι κατοχή αλλάζει χέρια. Και ο Μακανιάρης και πήρε. Το σκρίνα τον Λιμπερόπουλο. Και για δύο πόντους από τον Ουγγούλα, άστοχος εκείνος. Στο έδαφος συνέχεια παίξει τον αλπινιστόν, δεν υπάρχει κάτι. Καλφαγιάννης, ο Ντούλης με συγχωρείτε, κρατάει και αφήνει στον Καλφαγιάννη τώρα. Πλησιάζει, είδε δύο μπροστά του, έγινε το κλέψιμο από τον Λιμπερόπουλο. Περιμένει τους συμπαίκτες του. Ο Κώστας θέλει να πλησιάσει και κάνει βήματα. Δεν μπόρεσε να κρατήσει σταθερό το πόδι του. Αμέσως δύο παίκτες πάνω στον Καλφαγιάννη και τελικά η πίεση θα αποφέρει καρπούς καθώς έγινε το κλέψιμο από τον Μακανιάρη. Πίνει στον Βούλα. Το δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Βούλα στις τσεκάρες τις επιλογές του, αφήνει στον Παπαντονίου. Μακανιάρης για τρεις, δεν το βάζει. Βγήκε και αυτή η άμυνα από τους πειρατές. Γιάννης σταμάτησε, Στραβοπιεράκος από μέση απόσταση, δεν σκοράρει ούτε αυτός. Η αστοχία συνεχίζεται στις τελευταίες φάσεις από τις δύο πλευρές. Και το 45-39 παραμένει. Λιμπερόπουλος. Ωραία περιστροφή και αφήνει στον Καρακώστα. Δεν θα σκοράρει εκείνος. Καλπαγιάννης ήρθε από πίσω του να τον... Παρενοχλήθη. Ο Μακανιάρης, η μπάλα παραμένει στους Σομάλια Pirates. Είναι ο Σταματέας και αυτός τον Παπά. Μπάλα έξω, ο Παπάς παίρνει ξανά στα 6 δευτερόλεπτα. 4 τώρα, 3. 3 δευτερόλεπτα όμως παράλληλα. Για τους φιλοξενούμενους, κατοχή είναι για τους αλπινίστες. Μακανιάρης. Καλά στα δεξιά στον Κυριακίδη. Κόπηκε η πάσα του από τον Σταματέα. 14 λεπτά τώρα για την επίθεση των αλπινιστών. Άστοχος ο Καρακώστας στο σούτ του. Μακανιάρης όμως παίρνει ξανά την κατοχή στην ομάδα του.
Γκανιάρης πέρασε, πάει στο φλότερ, δεν θα μπει μπαλά στο καλάθι, Παπάς καθαρίζει το rebound. Καλό Μαγκανιάρης ξανά, τρυπώνει σαν την Αλεπού. Και κερδίζει και το φάουλ τώρα. Δύο συνεχόμενες φορές ο Μαγκανιάρης εκεί. Στα μουλοχτά, πήγε και έκανε το κλέψιμο. Και έχουμε και βολές τώρα για τον παίκτη των γηπεδούχων. Έξω η πρώτη βολή, παραμένει 45-39. Στα 18,2 έχει σταματήσει το χρονόμετρο, μέσα η δεύτερη. 46-39. Στον Παπά θα πάρει εκείνος μια δύσκολη προσπάθεια στα 8 δευτερόλεπτα, έτσι αφήνουν και δευτερόλεπτα τώρα στους αλπινιστές. Οι φιλοξενούμενοι 3 δευτερόλεπτα, Λιβερόπουλος δεν πήγε να εκτελέσει. Νομίζω αν εκτελούσε θα μπορούσε να πάρουν κάτι καλύτερο από τη συγκεκριμένη φάση. Η Άσπρη όπως και να έχει όμως, έτσι ολοκληρώνονται το 3ο δεκάλεπτο και το σκορ δείχνει 46-39. Ξεκίνημα για το 4ο δεκαλέπτου εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. Αλπινίστη και Σομαλία Pirates 46-39. Δεν θα αλλάξει αυτό από το τρίποδο του Ντούλη. Θυμίζουμε είναι η δεύτερη αγωνιστική της Master League και οι δύο ομάδες έχουν ιτηθεί στην πρεμιέρα τους, έτσι κάποια σήμερα θα κάνει την αρχή στις νίκες και κάποια άλλη δεν θα αποφύγει την δεύτερη ήττα της. Λιμπερόπουλος. Ακόμα ένα τρίποντο από τον παίκτη των αλπινιστών, 49-39. Η διαφορά πλέον στο σύν 10 για τους γηπεδούχους. Αυτή η προσπάθεια του Καλφαγιάννη, μια μακρινή πάσα ολόκληρου γηπέδου για τον Μαγκανιάρη, όπου θα την εκμεταλλευτεί. 51-39. Καλφαγιάννης κρατάει στα 10 δευτερόλεπτα. Γιακίδης τον πιέζει. Είναι άστοχο το σουτ, είναι ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Δεν πήγε το καλάθι, πήρε ο Βούλας. Μαγκανιάρης έφτασε κοντά, αλλά έχασε την ισορροπία του και αυτό τον επηρέασε στην εκτέλεση. Καρακώστας. Λιβερόπουλος αφήνει έξω. Κυριακίδης θα πάρει το σούτ, είναι άνθρωπο όμως. Δεν προλάβαινε να εκτελέσει την συνέχεια ο Γούλας και έπειτα το επιθετικό rebound που πήρε. Και έτσι τελείωσε και ο χρόνος επίθεσης των γηπεδούχων. Μπράβο Κεράκος. Θέλει να γυρίσει, δυσκολεύεται λίγο, αλλά βρήκε τρόπο να εκτελέσει. 51-41. Πολύ δύσκολο καλάθι για τον παίκτη των πειρατών. Έχει πάρει από τα χέρια του Καρακώστα. Παπάς φεύγει στον ευνηδιασμό, ανοιχτό γήπεδο και δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει η φάση. 51-43. Η διαφορά πέφτει και πάλι σε μονοψήφιο από τους πειρατές. Κάτι που αναγκάζει τους αλπινίστες να καλέσουν time out. Επιστρέψαμε μετά το time out. Με τους φιλοξενούμενους να μειώνει στους 8 πόντους. Μαγκανιάρης. Είναι το φάουλ από τον Ντούλη. Των πειρατών στην τέταρτη περίοδο. Καρακώστας.
Βάλει πλάτη τον αντίπαλό του, γυρίζει πασάρι στον Λιβερόπουλο. Ωραία συνεργασία ανάμεσα σε Καρακώστα και Λιβερόπουλο, γι' αυτό και τον δείχνει. Ο Λιβερόπουλος για τρομερή πάσα που του έδωσε. 53-43. Και πάλι στις 10 η άσπρη. Σταματέας τον Καλφαγιάννη. Βρίσκει από δύο, εκείνος έκανε βήματα. Οργανώνει τώρα για τους Alpinists. Βγαίνει ψηλά ο Καρακός να του δώσει το screen. Παπάς πάνω του Λιβερόπουλος. Πήρε, του πήρε όμως την μπάλα ο Καλφαγιάννης. Τρεις αντίπαλοι του μπροστά, αλλά δεν θα καταφέρουν να το σταματήσουν. 53-45. Καρακώστας θέλει να αποστάρει. Θα βάζει με τον Παπά και τον νικάει. 55-45. Σταματέας. Δεν είναι καθόλου καλή η εκτέλεσή του. Νομίζω βιάστηκε εδώ ο παίκτης των φιλοξενούμενων. 5 και 10 λοιπόν ακόμα για το φινάλε του μάτς. Και οι κυπεδούχοι έχουν καταφέρει να φτιάξουν τώρα μια διαφορά 10 πόντων. Ούλας. Μακανιάρης περνάει στον Καρακώστα. Μπαλά έξω, ζητάει ξανά ο Καρακώστας. Εκείνος θα πάει μπαλά ξανά. 4 δευτερόλεπτα. Δεν έφτασε η μπάλα στον Λιβερόπουλο, ο οποίος θα κάνει και το φάουλ. Είναι το πρώτο των γηπεδούχων. Καβουζεράκος στον Σταματέα. Σειρά του Παπά τώρα να παίξει κόντρα στον Καρακώστα. Όχι, θα αφήσει έξω τον Σταματέα. Θα γίνει το κλέψιμο. Η μπάλα καταλήγει εκτός. Είναι για τους γηπεδούχους. Βούλας. Βούλας. Κοίτα τις κινήσεις, βγήκε ο Μαγκανιάρης και πήρε. Σκρίνει από τον Καρακώστα, έβαλα στα δεξιά. Η αρχή της πάτησε γραμμή. Τέσσερα και δέκα ακόμα για το τέλος. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από τους πειρατές. Ή αν θα καταφέρουν να κρατήσουν το υπέρτιστο προβάδισμα μέχρι το τέλος οι κυπεδούχοι. Σταματέας. Καβουκεράκος άφησε στον Καλφαγιάννη. Παπάς θέλει να παίξουν ξανά κοντά στη ρακέτα. Οι φιλοξενούμενοι δεν τα κατάφεραν όμως. Έρθει ένα των τριών πόντων, το οποίο είναι άστοχο στον Ντούλη. Παίρνουν αλόβητη και από αυτή την επίθεση οι Άλπινοι. Καρακώστας δεν πήρε το σούτ, θα το κάνει ο Μαγκανιάρης πίσω από τα 6.75 συν 13 πλέον. 58-45 για τους Άλπινις. Με τον Μαγκανιάρη να πετυχαίνει ακόμα ένα δικό τρίποντο, πρέπει να είναι το τέταρτο αν δεν κάνω λάθος. Και βάζει την ομάδα του σε συν 13. Ενώ έχουμε και time out. Τελευταία 3,5 λεπτά στην αναμέτρηση. Άλπινις έχουν ένα προβάδισμα 13 πόντων τώρα στα χέρια τους. Έχουν φτιάξει μια απόσταση ασφαλείας, Καλφαγιάννης δεν μπορεί να μειώσει. Ενδιασμός τώρα εδώ για τους άσπρους. Προτίμησε να πασάρει ο Μακρινός, αυτό του λέει και ο Μαγκανιάρης, θα μπορούσε να τελειώσει μόνο στη φάση. Αλλά όμως παραμένει στους γηπεδούχους. Σκάρης, πίνει έξω. Καράβης, Μακρινός είναι στη γωνία, ολομόναχος. Δεν πήγε το καλάθι όμως. Καβουκεράκος, του κλέβει την μπάλα ο Καράβης. Μαγκανιάρης, θα βάλει κι αυτό να δούμε. Μέσα γι' αυτό δεν είναι, με τον αφήνεις μόνο του όταν είναι ζεστός. 61-45.
Μακρύας εκεί για να κάνει μια εξειδικευμένη κίνηση. Δεν του βγήκε όμως, παρά στα χέρια του Μαγκανιάρη, μπροστά του είναι μόνο ο Καλφαγιάννης. Δεν βγήκε στην εργασία των τριών παιχτών των γηπεδούχων. Δεν έφερε κάτι ο εφνιδιασμός. Καλφαγιάννης θα βρει πάνω στον Λιβερόπουλο, μετράει και το καλάθι κανονικά. 61-47. Και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή τώρα για τον Καλφαγιάννη. Θα τη χάσει. Μαγκανιάρης. Πάει προς τα μέσα. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Αλλάξει ταχύτητα. Εφνιδίασε τον Ντούλιο, ο οποίος τον σταμάτησε με φάουλ. Το οποίο είναι και το δεύτερο των φιλοξενούμενων. Δύο έχουν και οι αλπινίστες. Μαγκανιάρης θα χάσει την πρώτη βολή. Κάνει και τη δεύτερη, επιθετικό rebound όμως από τον Παπαντονίου. Να στις προσπάθεια του Μπακερινού. Ο Πιεράκος πήρε ο Παπάς και κερδίζει το φάουλο από τον Καράβη. Νέες βολές τώρα για τους πειρατές. 2 και 10 πριν το τέλος. Καθόλου καλή πρώτη προσπάθεια από τον Παπά. Κάνει και τη δεύτερη. Όμως δεν μπορούσε να καθαρίσει το rebound. Σιγάρης και Παπαντονίου έτσι χάριζουν την κατοχή στους αντιπάλους τους. Έχουμε και νέο φόλ νωρίς ξανά στους πειρατές, ο Καλφαγιάννης αυτή τη φορά το κέρδισε. Παπάς πήρε και εκτέλεσε αμέσως και το έβαλε, 61-49. Τελευταίο δίλεπτο στο μάτς. Αργά τώρα οι γηπεδούχοι, δεν υπάρχει και λόγος διασύνης. Ο Παντονίου έχει τον Παπά μπροστά του. Πέρασε η πάσα, δεν την κατάλαβε ο Σιτάρης. Παλά του γραμμού, 3 δευτερόλεπτα. Προλαβαίνει το ρολόι, αλλά στοιχείο ο Βακρινός. Ρούλης. Πάει προς τα μέσα, θα σκοράρει. 61-51. Μακανιάρης φεύγει γρήγορα μπροστά. Τώρα όμως κόβει ταχύτητα και περιμένει τους παίκτες του για να πάνε σε οργανωμένη επίθεση οι γηπεδούχοι. Μακρινός για 3. Δεν είναι καλό, καθόλου καλό το σουτ. Σικάρης πήρε το rebound, δεν πέτυχε το καλάθι. Παπάς δίνει τη μάχη του με τον Παπαντονίου. Έχουμε τζάμπολ, βελάκι για τους αλπινίστες. 4 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους τώρα. Πρέπει να κάνουν μια γρήγορη επίθεση. Οι άσπροι θα το κάνουν μάλιστα και με απόλυτη επιτυχία. Παπαντονίου θα σκοράρει, 63-51. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Νομίζω πως οι αλπινιστές είναι αυτοί που σήμερα θα πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη. Σταματέας με το δεξί αστοχή. Και κάπου εδώ νομίζω πως το παιχνίδι έχει ολοκληρωθεί. Παπαντονίου έκοψε προς τα μέσα ο Κυριακίδης και σκοράρει για το 65-51. Μισό λεπτό ακόμα στην αναμέτρηση. Ο Καλφαγιάννης. Ντούλης πάει προς τα μέσα, δεν θα πετύχει το καλάθι. Νέο σούτ από τον Στραβοκεράκο, θα σκοράρει εκείνος 65-53.
τελευταία 12 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. Φτάνουμε λοιπόν στο φινάλι. Οι Αλπινοί θα πανηγυρίσουν στην πρώτη θέση, ενώ από την άλλη οι Σομαλοί Πειρατές θα πέσουν στο 0-2. Αυτά λοιπόν εδώ από τον Άγιο Νικόλαο. Αλπινοί στη Σομαλία Pirates 65-53.